Σε απόγνωση βρίσκονται αρκετοί εποχικά εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του νησιού, καθώς δεν διασφαλίζουν το επίδομα ανεργίας, με συνέπεια να τίθεται θέμα επιβίωσης, όπως υποστηρίζει ο Νίκος Κοκολάκης. Δυστυχώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης ώστε να διασφαλιστεί το επίδομα ανεργίας για όλους τους εργαζόμενους στον επισητισμό, τουρισμό και γενικώ σε όλους τους εποχικούς εργαζομένους. Εμείς ζητάμε επιτέλους από την κυβέρνηση να δει τους εργαζόμενους με άλλο μάτι, να δώσει το επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις έως την έναρξη της νέας τουριστικής περίοδου. Σε ακόμη πιο δεινή θέση βρίσκονται εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις 12 μήνες λειτουργίας, σε αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων, σε tour operators, τουριστικά γραφεία και όχι μόνο, καθώς ο ΟΑΕΔ απέρριψε τις αιτήσεις τους για επιδότηση ανεργίας. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός των ενσήμων για φέτος για να πάρουν το επίδομα ανεργίας και δυστυχώς θα συνεχιστεί και του χρόνου. Γιατί καλά γνωρίζετε ότι για να πάρει κάποιος επίδομα ανεργίας πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις από το προηγούμενο έτος. Η κυβέρνηση άφησε ξεκρέμαστος τους εποχικά εργαζόμενους, τονίζει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης, ο οποίος κατήγγειλε την κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, αγνοεί τα αιτήματα των εργαζομένων. Μένουν λοιπόν χωρίς επίδομα, ειδικά φέτος, επειδή επιχειρήσεις των παραπάνω κατηγοριών συνεχίζουν τη λειτουργία τους και τη χειμερινή περίοδο και διατηρούν σχέση εργασίας με εργαζόμενους σε ποσοστό πάνω από το 25% αυτών που απασχολούν κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, με αποτέλεσμα να μην χαρακτηρίζονται ως εποχικές και οι εργαζόμενοι κατά τη θερινή περίοδο σε αυτές να χρειάζονται 125 ένσημα για να ενταχθούν συντακτική επιδότηση ενεργείας, κάτι που ειδικά φέτος σε συνθήκες πανδημίας και περιορισμένη σεζόν είναι αδύνατο. Με επίκαιρη ερώτησή του, ο Μανώλης Συντυχάκης ζητά τη λήψη μέτρων στήριξης των εποχικά εργαζομένων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εργασίας παρουσίασε τις παρεμβάσεις στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση, λέγοντας ότι καλύφθηκε ένα μεγάλο τμήμα των εργαζομένων και ότι κάνουν ό,τι μπορούν. Ξέρετε πόσο κοστίζουν αυτά? Από πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά και ποιος θα τα πληρώσει? Αυτό δεν απαντήθηκε από εσάς. Αυτή η μαξιμαλιστική προσέγγιση για να κάνετε τον καλό απέναντι στους εργαζόμενους, επιτρέψτε μου, σας είπα ότι δεν περνάει ούτε πίθη. Διότι δεν υπάρχουν κάποια χρήματα παρκαρισμένα κάπου που δεν τα δίνουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε όλους τους εργαζόμενους και όπως φαίνεται, έχουμε καταφέρει ένα μεγάλο τμήμα, συντριπτικό τμήμα των εργαζομένων και των ανέργων να καλυφθεί. Την ίδια ώρα, το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων Ηρακλείου ζητά μέσω επιστολής του προς τον πρόεδρο του ΟΕΔ να ληφθούν μέτρα προκειμένου οι άνεργοι να μην κάνουν γιορτές χωρίς χρήματα. Ακόμη σημειώνει ότι μετά τις εγγραφές των εποχικά εργαζομένων ξενοδοχοπαλλήλων στα μητρώα του ΟΕΔ για επιδότηση ανεργίας έχουν προκύψει αποφάσεις της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις οποίες αρκετοί συνάδελφοί τους φαίνεται να χρωστάνε ένα χρηματικό ποσό το οποίο φτάνει ακόμα και τα 500 ευρώ.